Έχουμε τη χαρά να έχουμε την Κατερίνα την Κωνσταντινίδη, senior manager της Axobank, σήμερα εδώ κοντά στο στούντιο πλέον, Κατερίνα, όχι μόνο μέσω Skype. Λοιπόν, από την Κύπρο, μας φέρνεις και νέα εκεί από τη Μεγαλόνισο, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να πούμε απλώς πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, χθες κάνατε και παρουσίαση πολύ ενδιαφέρουσα των αναλυτών της Axobank για το Outlook, έτσι, για τις προοπτικές της οικονομίας. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2013 και όχι μόνο. Πολύ και σημαντικό. Για το υπόλοιπο του 2013. Θα ωραία, να πούμε πολύ στην ωραίο. Πορεία. Απλώς να πούμε πριν ότι έχουμε, το βλέπουμε και στην οθόνη μας, ότι βγήκαν τα πρακτικά για τα μέλη της ΦΕΔ, γιατί έχουμε και εκεί ένα θέμα με την προσωπική χαλάρωση. Είδαμε και την κόντρα του Σόιμπλε, θα μας πεις και γι' αυτό, με τον Αμερικάνο τον υπουργό εκεί πέρα. Θύμιζε άλλες εποχές. Λοιπόν, ότι αυτό το περιβόητο πρόγραμμα της προσωπικής χαλάρωσης, το οποίο έχει σώσει την Αμερικάνικη οικονομία υπό μία έννοια και για το οποίο ασκείται κριτική στη Γερμανία και είναι και αυτή η αφορμή για τη σύγκρουση Σόιμπλε με τον Αμερικάνο, τον ομόλογό του, που θα δούμε και αυτή πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, βγήκαν τα πρακτικά της ΦΕΤ και οι κεντρικοί τραπεζίτες των ΗΠΑ παραμένουν διχασμένοι για τη διάρκεια του προγράμματος αγοράς ομολόγων, έτσι, η οποία παρέχει ρευστότητα. Λοιπόν, από την κοινοποίηση των πρακτικών προκύπτει ότι υπάρχει ένα μέλος, το οποίο πιστεύει της Επιτροπής αυτής της ΦΕΤ, ότι οι αγορές ομολόγων πρέπει να επιβραδύνονται άμεσα. Ορισμένοι άλλοι λένε να μειώνονται στα μέσα του έτους και να λήξει το πρόγραμμα αργότερα το 2013. Αρκετοί εκτιμούν ότι οι συνθήκες αγοράς εργασίας, αν βελτιωθούν όπως αναμένεται, θα πρέπει να επιβραδύνει τις εξαγορές η ΦΕΤ μετά τα μέσα του έτους και να τα σταματήσει στα τέλη του έτους. Δύο μέλη εκτιμούν ότι το πρόγραμμα μπορεί να διατηρηθεί ακέραιο, ανέπαφο όπως είναι, μέχρι τουλάχιστον τα τέλη του έτους. Και, εν πάση περιπτώσει, η ΦΕΤ κοινοποίησε τα πρακτικά νωρίτερα από όσο είχε προγραμματιστεί, όταν ανακάλυψε ότι ορισμένα αντίγραμμα είχαν κατά λάθος ήδη σταλεί σε στελέχη της Αμερικάνικης κυβέρνησης και επιμελητήρια. Λοιπόν, Κατερίνα, καταρχήν, ξεκινήσουμε από την Κύπρο, που είσαι και κάτω στην Κύπρο. Πώς είναι το κλίμα εκεί? Το κλίμα είναι ήρεμο από πλευράς κόσμου και πολιτών. Δεν έχουμε δει ούτε διαδηλώσεις ούτε απεργίες προς το παρόν. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι ο κόσμος είναι μουδιασμένος, όπως είχε συμβεί και στην Ελλάδα, όταν θυμόμαστε. Από πλευράς επιχειρήσεων πραγματικά υποφέρουν, γιατί βρέθηκαν επιχειρήσεις που με αρκετά χρήματα τα οποία τα χρειαζόντουσαν για να τζιράρουν την δουλειά τους, χωρίς. Τα οποία και κουρεύονται. Υπήρχαν συγκεκριμένα, μπορώ να σου πω, άνθρωποι που είχαν 1 εκατομμύριο παραπάνω και ήταν εταιρικά χρήματα και βρέθηκαν με 100.000. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τρέξουν τις επιχειρήσεις τους. Ακριβώς. Και δεν μπορούν και επιπλέον, γιατί έχουν και τον περιορισμό στις συναλλαγές. Έτσι δεν είναι? Μας είπες είναι 25.000. Ναι, υπήρχε ο περιορισμός όσον αφορά τους καταθέτες να μπορούν να βγάζουν μέχρι 300 ευρώ την ημέρα. Mm-hmm. Όμως αυτό λειτουργεί συσσωρευτικά. Δηλαδή, αν κάποιος δεν πάρει τα 300, συσσωρεύεται. Mm-hmm. Όμως για τις επιχειρήσεις επιτράπει να κάνουν εξαγωγή 25.000 ευρώ συνάλλαγμα με δικαιολογητικά. Μάλιστα. Και προσπαθούν εβδομάδα με την εβδομάδα. 25.000 την ημέρα. Ανασυναλλαγή. Ανασυναλλαγή. Αλλά πάλι για κάποιες μεγάλες εταιρείες 25.000 δεν είναι. Προσπαθούν εβδομάδα με την εβδομάδα να χαλαρώσουν τα μέτρα. Δυσκολίες λειτουργίας. Για γραφειοκρατία πρέπει να πηγαίνει συνέχεια, να ξαναζητάς, να κάνεις. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εντάξει, δεν εκεί, που, εκεί που υποτίθεται. Αυτό ήταν ένα από τα πλεονεκτήματα της Κύπρου. Η έλλειψη γραφειοκρατίας, η ελευθερία, τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Βλέπουμε ότι η υπερβολή καμιά φορά λειτουργεί έπειτα αντίστροφα. Έτσι. Ναι, και αν θέλεις, αυτός ο περιορισμός είναι αντίθετος με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί διακίνησης κεφαλαίων. Και είναι κάτι που πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και μέτρο. Βλέπεις, Κατερίνα, εμείς εδώ, ας πούμε, είχαμε το κρατικισμό, απάντηση σε όλα, το δημόσιο, το κράτος κτλ. Και όλοι είναι να φοροδιαφεύγουμε, να διοριζόμαστε εκεί, να διαπλεκόμαστε, να παίρνουμε λεφτά κτλ. Και τώρα ξαφνικά, επί 20 χρόνια δηλαδή, απομυζούσαμε το κράτος, θα μπορούσε να πει κανείς, και τώρα μας απομυζά το κράτος. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει είναι το κράτος πλέον. Δεν πληρώνει τις συναλλαγές του, φορολογεί τους πάντες, κόβει μισθούς και συντάξεις. Δηλαδή, όταν κάτι το ταλαιπωρείς, κάποια στιγμή εκδικείται αυτό. Η διαφορά της Κύπρου η Κύπρος με την Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά την κρίση. Mm-hmm. Στην Κύπρο η κρίση είναι τραπεζική και ξεκίνησε από τον τραπεζικό τομέα, ενώ στην Ελλάδα ξεκίνησε mm-hmm. από το μεγάλο δημόσιο κράτος που είχαμε και, mm-hmm. και εκεί παραμένει το πρόβλημα. Και γι' αυτό σήμερα οι δηλώσεις Προβόπουλου mm-hmm. περί ασφάλειας των καταθέσεων. Mm-hmm. Αν θέλεις, ο κ. Προβόπουλος είναι ένα πρόσωπο
πρόσωπο δεν είναι αμιγώς πολιτικό και δεν έχει. Δηλαδή, έχουμε λόγους να πιστέψουμε αυτά που λέει, ότι η ασφάλεια των καταθέσεων είναι, προβλέπεται από το μνημόνιο. Και επίσης, στα 50 δις μάλλον, έχουν προβλέψει ακραίες καταστάσεις τραπεζών. Ο τραπεζικός τομέας και η καταθέση στην Ελλάδα δεν είναι το ύψος του ΑΕΠ που ήταν στην Κύπρο. Ναι. Άρα, και να κουρέψουν εμάς το πρόβλημα, Κατερίνα, το λένε όλοι οι άνθρωποι, εκτός από εδώ τους βολεμένους που δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Το πρόβλημα είναι το ελληνικό κράτος, το οποίο διέλυσε και τις ελληνικές τράπεζες με τα ελληνικά ομόλογα και επιβάρυνε και πολύ τις κυπριακές. Εμείς εδώ και δεν υπάρχει περίπτωση να ορθοποδήσουμε και 700 κουρέματα να μας κάνουν και πετρέλαιο να βρούμε, εάν δεν αλλάξουμε αυτή την κρατική στιγνοτροπία που έχουμε. Δηλαδή, όπως λένε κάποιοι, επειδή το κράτος δεν μπορεί να καταρρεύσει εν μία νυχτή, γιατί μετά θα διαλυθεί το σύμπαν, έτσι. Θα πρέπει σιγά σιγά, και νομίζω αυτό είναι το πνεύμα και των συζητήσεων με την Τρόικα, να προβληματικά κομμάτια του να αντικαθίστανται από άλλα καινούργια. Επειδή δεν μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία του το κράτος, πρέπει να εξυγειανθεί σιγά σιγά. Δηλαδή, τώρα τι λένε, ας πούμε, από την Τρόικα, διώχτε τους επίορκους, το οποίο είναι απίστευτο ότι κάθετε και το συζητάτε τόσο καιρό και τώρα μυρικάζετε, και διώχτε και κάποιους οι οποίοι είναι ακατάλληλοι και λοιπά και λουφαδόροι και ξέρω εγώ, και βάλτε στη θέση τους άξιους ανθρώπους από το ΑΣΕΠ. Δηλαδή, σιγά σιγά, σταδιακά, ώστε να μην διαλυθεί η λειτουργία του κράτους, γιατί μετά το κράτος να γίνει επιτέλους ένα μικρό, αποτελεσματικό κράτος, όπως έλεγε και η σχορεμένη Θάτσερ. Εμείς είμαστε ακριβώς το αντίθετο. Ένα χαώδες πράγμα, με μικρομάγαζα, με πολυνομία, με διαφορά. Όσο υπάρχει αυτό, δεν πάνε να μας κάνουν να μας ρένουν με δισεκατομμύρια. Δεν γίνεται, δεν παράγει τίποτα αυτό το πράγμα. Τίποτα. Και δεν ξέρω αν έχεις συναλλαγές μετά τα γεγονότα. Φαντάζομαι ότι έχεις, όπως όλοι μας έχουμε, συναλλαγές με το δημόσιο. Δεν μπαίνεις μέσα στην υπηρεσία και να δεις αυτό ένα χαμόγελο. Να είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι που έχουν τις δουλειές τους, ενώ ο κόσμος υποφέρει έξω, και να σε εξυπηρετούν πραγματικά, να σέβονται και τον ιδιωτικό υπάλληλο που υποφέρει, αλλά να. Λένε, όπως το λες πολύ σωστά, λένε ότι ο κρατικός λειτουργός, ξαφνικά δηλαδή όποιος μπήκε στο κόμμα, έγλειψε, ήταν αυσοκολλητής, δεν ξέρω τι, και τρούποσε, που λέει και ο Βουτσάς, ξαφνικά έχει γίνει κρατικός λειτουργός, ξουματούχος, ξουσία. Λοιπόν, και από τις σκανδιναβικές χώρες την έχεις αυτή την εμπειρία. Ο πολίτης, ο φορολογούμενος, που είναι το αφεντικό, αυτός πληρώνει, χάρη αυτού, από την εποχή του Λίνκολν υπάρχει η κυβέρνηση, ο λαός που λένε και οι αριστεροί, είναι ο ιδιώτης. Δηλαδή ο πελάτης που πάει να παρακαλέσει τον μεγάλο κοντζαμπάση, εάν θα δεχτεί να του κάνει τη χάρη. Δηλαδή μια δομή Οθωμανικής αυτοκρατορίας με τους κοντζαμπάσιδες. Και καλλιεργήθηκε αυτή η νοοτροπία επί χρόνια. Μπήκαν άνθρωποι χαμηλότατου επίπεδου, δυστυχώς, με κομματικά κριτήρια, και σε αυτό ευθύνεται το Πασόκ, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και δυστυχώς το ακούλησε και η Νέα Δημοκρατία έπειτα. Δηλαδή χάλασε, και τώρα προσπαθεί να τα διορθώσει τα πράγματα. Και το Πασόκ που έχει μείνει προσπαθεί και αυτό να τα διορθώσει. Και στη Δημάρ κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να φύγουν και από τις αγγυλώσεις τους και αυτοί και να κάνουν κάποια πράγματα. Αλλά καταλαβαίνεις, επί 30 χρόνια έχει διαλυθεί όλη αυτή η ιστορία. Και πας, είτε είσαι επενδυτής, είτε είσαι φορολογούμενος, είτε είσαι πολίτης. Και σε αντιμετωπίζουν όπως λες εσύ. Χάρη σου κάνουμε. Νόμοι υπάρχουν για τα πάντα, ώστε να μπορεί το σύστημα, όπως και η Σοβιετική Ένωση, αυτούς που θέλει να τους καθαρίζει και αυτούς που θέλει επίσης να τους μπλοκάρει. Δηλαδή, είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί κάποιος νόμος που τον. Όλοι είναι παράνομοι και νόμιμοι ταυτοχρόνως. Λοιπόν, αν δεν αλλάξει αυτό, δεν προχωράει τίποτα. Λοιπόν, για πες μας όμως. Πάμε Αμερική, ναι. Πού θέλεις να πάμε. Να πάμε με τις εκτιμήσεις των αναλυτών σας χθες. Είπατε πολύ ενδιαφέρον. Επειδή σήμερα είχαμε και τις δηλώσεις από την ΦΕΤ σχετικά με τον προϋπολογισμό και όλα αυτά. Εν ολίγης, εμείς οι εκτιμήσεις μας για το δεύτερο τρίμηνο φυσικά είναι ότι θα υπάρχει μία. Το πρώτο τρίμηνο, αν θέλεις, ξεκίνησε δυναμικά για τα χρηματιστήρια. Mm-hmm. Το δεύτερο δεν περιμένουμε να είναι το ίδιο δυναμικό. Υπάρχει και μία εποχικότητα. Είναι αυτό που λέμε πούλα τον Μάρτιο-Μάιο, και ξαναγόρασε μία μέρα που βρέχει, το Σεπτέμβριο και μετά. Έχουμε και τις γερμανικές εκλογές. Mm-hmm. Που αν αυτό πάει καλά, μπορεί να είναι το ξεκίνημα ενός ράλι. Περιμένουμε λοιπόν μία χαμηλότερη ανάπτυξη παγκοσμίως. Mm-hmm. Είμαστε όμως θετικοί για τις αμερικανικές μετοχές συγκεκριμένα. Mm-hmm. Και θα το αιτιολογήσω αυτό. Η Αμερική μαζί με την Ιταλία και την Ισπανία έχει κατορθώσει, είναι η τρίτη στη σειρά χώρα που μείωσε τις δημοσιονομικές της δαπάνες. Ενώ χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία ήταν από τις χώρες που ξοδεύουν ακόμα περισσότερο.
Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι ότι στην Αμερική προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ανεργία. Βεβαίως, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάρα πολύ άσχημα στοιχεία ανεργίας. Όμως, δουλεύουν πάνω σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα κομμάτι και μάλιστα δεν επηρέασε και τη χρηματιστηριακή αγορά ιδιαίτερα. Γιατί οι εταιρείες που έχουν αρχίσει να ανακοινώνουν κιόλας, να βγάζουν αποτελέσματα, έχουν συγκεντρώσει τόσο πολύ ρευστό. Τα προηγούμενα χρόνια, καταλαβαίνεις, φοβήθηκαν πάρα πολύ. Άρχισαν τι κάνανε, απολύανε κόσμο και νοικοκυρεύανε τα βιβλία τους, τα του οίκου τους. Τώρα έχουν συσσωρεύσει πολύ ρευστό. Δεν κάνουν επενδύσεις, φοβούνται για το τι θα γίνει. Αλλά μόνο και μόνο αυτό τις κάνει τις μετοχές. Έχουμε εκτιμήσει ότι διαπραγματεύονται κάτω από τη λογιστική τους αξία. Άρα, κατά το 2013... Παγκοσμίως οι μετοχές θεωρούμε ότι θα πάνε καλά. Ναι, παρότι έχουν ανέβει οι Αμερικάνοι. Έχουν ανέβει πάρα πολύ και είναι φοβόμαστε. Και κάποιοι φοβούνται κάποιο sell-off ναι, κλπ. Έτσι, ναι, ναι, το λένε αλλά δηλαδή. Και το διάγραμμα των δικτών, αν θέλεις τεχνικά. Βεβαίως η τεχνική ανάλυση ενσωματώνει την πραγματική οικονομία. Άρα πιστεύουμε ότι η Αμερική θα έχει μια πιο ήπια, αλλά είναι ανάπτυξη. Ενώ στην Ευρωζώνη είμαστε σε ύφεση. Πες μας για αυτή την κόντρα των Αμερικάνων με το Σόιμπλε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή εκτός από τα πολιτικά, που υπάρχει μια ιστορία εκεί πέρα. Οι Αμερικάνοι νικήσαν στον πόλεμο, φερθήκαν μεγαλόψυχα κατά μερικούς, αλλά επέβαλαν αυστηρή κατοχή στη Γερμανία. Η Γερμανία φαίνεται να έχει σηκώσει κεφάλι πλέον, ακόμα και εξοπλισμούς κάνει σιγά σιγά κρυφά, έτσι και ανατριχιάζω που το λέω αυτό, γιατί έτσι ξεκίνησαν κάποτε και το 30. Θα μου πεις τώρα, συνέχεια δεν μπορούμε να τρέχουμε στον πόλεμο και να κυνηγάμε τους Γερμανούς με αυτή την ιστορία. Εγώ νομίζω ότι συγκεκριμένα την περίπτωση του κυρίου Σόιμπλε είναι μεμονωμένη περίπτωση και νομίζω πως συγκεκριμένα είναι εκείνος που πάντοτε κάνει περίεργες δηλώσεις σχετικά με τα θέματα της Ευρωζώνης. Οπότε δεν μπορούμε να γενικεύσουμε να πούμε ότι η δήλωση του κυρίου Σόιμπλε είναι η δήλωση της Γερμανίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως υπάρχει κόντρα αυτή ότι γιατί οι Αμερικανοί κάνουν την ποσοτική χαλάρωση που τώρα θα την κόψουν και θα πούμε και τους λόγους που θα την κόψουν. Που προσπαθούν να την κόψουν, ενώ δεν γίνεται το ίδιο και στην Ευρώπη. Πολιτικά και ιστορικά, να το κλείσουμε αυτό, έχουν παρελθόν που λέει, έτσι, έχουν παρελθόν μεταξύ τους. Και είναι λογικό. Οι Γερμανοί κάπου τους έχει απαγορευτεί να έχουν στρατό, είχαν αμερικάνικες βάσεις στην ουσία, μια κατοχή 70 ετών, δεν είναι, υπό μια έννοια. Βέβαια, εντάξει, υπήρχε το σχέδιο Μάρσαλ, τους φερθήκαμε μια σχετική επίοικια στο Ευρωπαϊκό. Στην ουσία, να πούμε ότι είναι σύμμαχη η Αμερική η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ναι, ωραία, υπάρχει μια κατάσταση. Αν αφήσουμε αυτά τα ιστορικά και τα πολιτικά στην άκρη, λίμπορο να τα ξαναρχίσουμε αυτά. Λοιπόν, ας πούμε οικονομικά. Έχεις δύο σχολές εδώ πέρα. Τους Γερμανούς οι οποίοι έχουν αυτό το νοικοκυριό, να μην φύγει ο πληθωρισμός, λιτότητα, τους κατηγορεί το Βέλγιο για dumping σήμερα, έτσι ότι φέρνουν εργαζόμενους με 3 ευρώ την ώρα κτλ. Ήταν οι μόνοι που είχαν μια πειθαρχία και τα πάνε καλά και με τους. Και έχεις τους Αμερικάνους οι οποίοι έχουν μια αντίληψη πιο κενσιανική, ας το πούμε έτσι. Ρίξτε χρήμα, δεν είναι δυνατόν, παιδιά, και το ξεπεράσουμε κτλ. Και δεν μην ανησυχείτε για τον πληθωρισμό τόσο πολύ κτλ. Ποιος έχει δίκιο τώρα, αυτό είναι το θέμα. Και πότε θα το καταλάβουμε ποιος έχει δίκιο. Η Αμερική είναι σε θέση ισχύως. Έχει ένα νόμισμα που είναι αποθεματικό νόμισμα. Όλα τα εμπορεύματα αποτιμώνται σε δολάριο. Έτσι. Έχει και την πίτα, έχει και το μαχαίρι. Κάνει ό,τι θέλει. Σωστό. Αυτό δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε. Δηλαδή, ναι, μεν έχει τεράστιο έλλειμμα, αλλά έχει και πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Με τον τρόπο αυτό που λειτουργεί ο κόσμος, τα χαμηλά στρώματα στην Αμερική. Μην πούμε ότι είναι θαυμάσια η κατάσταση στην Αμερική. Υποφέρει. Το σύστημα υγείας προσπαθεί ο Ομπάμα να το περάσει. Δεν ξέρουμε ακόμα το αποτέλεσμα. Τι θα γίνει. Τώρα θα μπουν όλα αυτά. Στην μείωση των δαπανών είναι και το σύστημα υγείας. Που τώρα θα αρχίσει σιγά σιγά να κόβεται ακόμα περισσότερο. Ο κόσμος εκεί, αν δεν έχει χρήματα, πάει στο νοσοκομείο, πεθαίνει. Ναι. Καλά, στη μείωση των δαπανών συμφωνούν οι Γερμανοί. Αυτό λένε. Οι Γερμανοί δεν συμφωνούν στο τύπο χρήματος. Για το τύπο χρήματος. Ναι. Η Αμερική τώρα τι έχει καταφέρει. Σου λέει, θα τυπώσω χρήμα, θα κινηθεί η οικονομία. Θα τα πάρω τύπωσε τρεις φορές. Ναι. Μέχρι στιγμής τα έχει καταφέρει. Ναι. Τώρα προσπαθεί. Αφού λοιπόν τύπωνε, τώρα σου λέει θέλω να δω αποτέλεσμα, θέλω τόνωση της ανεργίας. Γιατί ναι, είναι πολύ βασικό να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Ναι. Το έχει καταφέρει, ασχέτως τώρα των τελευταίων από τα νούμερα που είχαμε. Το έχει καταφέρει. Τώρα λοιπόν που βλέπει ότι η ανεργία μειώνεται, θα προσπαθήσει να σταματήσει και την ποσοτική χαλάρωση. Δηλαδή γίνονται τιμηματικά. Στην Ευρώπη. Ρίχνει χρήμα να ξεφύγει και το μαζεύει εργασία σιγά. Η απότομη λιτότητα που είχε στην Ευρώπη. Οι Γερμανοί αυτό τους κατηγορούν. Ότι όσο κρατάνε αυτό το σύστημα της λιτότητας, καταστρέφεται παραγωγικός ιστός. Και συνεπώς
χάνεις, χάνεις, συνέχεια χάνεις. Είναι σαν τη δίαιτα. Χάνεις λίπος, αλλά χάνεις και μυϊκό ιστό. Ναι. Και άρα όταν ξεκινήσεις, θα είσαι από πολύ πιο χαμηλό σημείο από τον άλλον, ο οποίος έδωσε υπό τον όρο βέβαια ότι θα τα πάρει πίσω. Έτσι, εκεί τώρα είναι ένα ζήτημα. Πάντως υπάρχει κόντρα. Δηλαδή είναι σαφές. Εμείς φάνηκε και χθες. Πώς το βγάλαμε τον τίτλο από την οικονομική επισκόπηση του δευτέρου τριμήνου του 2013 στη Saxo Bank. Mm-hmm. Το free ride των πολιτικών τελείωσε. Ναι, ναι. Free ride είναι ένας οικονομικός όρος. Ναι, ναι. Λέει ότι η τζάμπα διαδρομή των πολιτικών ναι. τελείωσε. Δεν μπορεί να κάνουν να σπασμωδικές κινήσεις. Χωρίς να μην υπολογίζουν χωρίς να τους νοιάζει τίποτα mm-hmm. για τις κοινωνικές εκρήξεις που μπορεί να φέρουν. Ναι. Που από εδώ και μπρος οι πολιτικοί, το είχαμε πει την άλλη φορά, πολιτικοί ξυπνήστε mm-hmm. κτλ. Φτάνει ένα σημείο που κάτι πρέπει να κάνουν. Τώρα τι θα είναι αυτό, mm-hmm. αυτό θα φανεί μετά τις γερμανικές εκλογές. Ναι. Δύο δρόμοι υπάρχουν. Mm-hmm. Θα χαλαρώσουν οι Γερμανοί, θα το διαλύσουν. Ή να τα σπάσουμε ή να χαλαρώσουν. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα ακούω αναλύσεις πάλι ότι και μετά τις γερμανικές εκλογές δεν περιμένουμε θαύματα, ας πούμε. Δηλαδή, πολλά έχουμε βάλει εκεί. Γερμανικές εκλογές, γερμανικές εκλογές, γερμανικές εκλογές. Ναι, φαντάζομαι ότι έτσι είχαμε βάλει. Έχεις δίκιο αυτό που λες. Τον Ιανουάριο είχαμε όχι το fiscal cliff, το δημοσιονομικό γκρεμό, όχι τις ιταλικές εκλογές. Οι ιταλικές εκλογές ακόμα δεν έχουμε. Πώς λένε στην Ευρώπη, μετά τη σύνοδο ξεκινάει η περίοδος πριν από την επόμενη σύνοδο. Σήμερα βγήκε το Μάρτιο ο πληθωρισμός αρνητικός. Mm-hmm. Αυτό πρακτικά, δεν ξέρω πώς το μεταφράζουν τα μέσα, αν είναι mm-hmm. καλό ή κακό, αλλά σημαίνει συρρήκνωση της οικονομίας σε πολύ μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Ναι, 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 από πληθωρισμό, μετά από 45 χρόνια στην Ελλάδα. Κατερίνα, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, γυρνώντας να μας πεις όμως αυτά τα θέματα και τις προβλέψεις των αναλυτών σας και για τις αγορές και για τους επενδυτές, τώρα με τις τραπεζικές μετοχές, οι άνθρωποι. Είναι σε απόγνωση πραγματικά. Έχουμε και ερωτήματα, έχουμε καταθέσεις, τι να τις κάνουμε και πώς να προστατευτούμε. Και οι μέτοχοι, και οι τραπεζικοί μέτοχοι. Και συνέχεια παίρνουν άνθρωποι ναι, ναι, και μου λένε να πουλήσουν την εθνική, να κάνουμε, να δείξουμε. Οι μέτοχοι των ελληνικών τραπεζών, ναι, βεβαίως, να πούμε. Λοιπόν, ωραία, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί, κύριε.